Λυπάμαι που δεν έχω να προτείνω στους νέους κίνητρα οικονομικής και επαγγελματικής αποκατάστασης. Λυπάμαι πραγματικά που δεν μπορώ να προτείνω κάτι. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η ψαλτική είναι μία υπερχιλιόχρονη τέχνη, όχι προφορική τέχνη απλώς. Είναι ένα υπερχιλιόχρονο μουσικό σύστημα. Νομίζω ότι σαν λαό μας βαραίνει η ευθύνη της διακονίας αυτού του μουσικού πολιτισμού. Είναι κάτι πλήρες, είναι κάτι όμορφο, είναι κάτι ιστορικό, είναι κάτι εθνικό, είναι κάτι θρησκευτικό. Είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει, ένας νέος άνθρωπος είναι αν αισθάνεται Ρωμιός, αν αισθάνεται Έλληνας, είναι να εντρυφήσει αυτή την τέχνη. Σίγουρα δεν μπορώ να επηρεάσω το θρησκευτικό του αίσθημα. Αλλά έχει χρέος όμως σαν Ρωμιός και σαν Έλληνας να ξέρει τουλάχιστον τις αρχές αυτής της μουσικής. Γιατί είναι δική του μουσική. Είναι η μουσική του λαού του, με μουσική γραφή, μουσική παράδοση, με μια λαμπρή ιστορία. Αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να κάνει ένας νέος άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, απευθυνόμενος στους νέους της Εκκλησίας, θεωρώ αυτονόητο το ότι πρέπει να μάθουν ψαλτική. Έχουμε καταλήξει σε μια ευσέβεια, θα ξαναχρησιμοποιήσω τη λέξη, αυτιστικού τύπου, σε μια προσωπική ευσέβεια. Βλέπουμε ανθρώπους μέσα στους ναούς με βιβλιαράκια στα χέρια να διαβάζουν τις ευχές προ της Θείας Μεταλήψεως. Δηλαδή, πάμε στην εκκλησία, πάμε στο ναό, για να πάρουμε από το Θεό. Εμείς τι θα δώσουμε σε αυτή τη λειτουργική σύναξη. Πρέπει δηλαδή η ευσέβειά μας να γίνει εκκλησιαστική. Και για να γίνει εκκλησιαστική, ένα από τα μέσα είναι όσο πιο πολλοί άνθρωποι, κυρίως νέοι, να μάθουν ψαλτική, να είναι μέλη των ψαλτικών χωρών και να ψάλουν στην λειτουργία και στις υπόλοιπες ακολουθίες. Είναι και εθνικό απαιτούμενο, αν το θέλετε, και εκκλησιαστικό απαιτούμενο. Είναι μέσο η ευσέβειά μας να γίνει πιο εκκλησιαστική και χρέος, φυσικά, εθνικό προς τους πατέρες μας. Αυτό θα ήθελα να το καταλάβουν οι νέοι άνθρωποι και να πλαισιώσουν τα αναλόγια, να ψάξουν πού γίνονται μαθήματα ψαλτικής, να ενδιαφερθούν, να μάθουν. Δεν είναι μεγάλος ο κόπος. Κάνουμε κόπο για να μάθουμε πράγματα τα οποία θα μας πάνε παραπέρα, θα μας ανοίξουν και δεν θα κάνουμε πράγματα τα οποία θα εμβαθύνουν. Γιατί?